Η αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και μια σειρά από μέτρα με σκοπό καλύτερες συνθήκες υγείας για τους πολίτες περιλαμβάνονται στον φάκελο που έφτασε στο Υπουργείο Υγείας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανάμεσα στα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν ώστε να ελέγχεται η εφαρμογή του νόμου είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων. Στους ελέγχους θα εμπλέκεται πιο ένεργα η αστυνομία καθώς και η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για αναφορά παραβάσεων. Αλλά το κακό μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχει, ενώ υπάρχει ένας νόμος που υφίσταται, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Με αποτέλεσμα ο καθένας το καταστρατηγεί και να το εφαρμόζει κατά το δοκούν, όπως το συμφέρει. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχουν και πιο ευαίσθητα άτομα στον καπνό και στις παρενέργειές του, καλό είναι να απαγορευτεί. Ωστόσο, αρκετοί είναι και αυτοί που αρνούνται να δεχτούν αυτή τη ρύθμιση. Θα καπνίζω έτσι κι αλλιώς. Δεν θα το κόψω. Θα καπνίζω. Να μην απαγορεύει τόσο πολύ στους κλειστούς. Απλά να είναι μένος που να αρίζεται ή να μην. Να μην μένει όλο μέσα και μετά ενοχλούνται οι πολλοί που δεν καπνίζουν. Ήδη όταν τους λέμε και τυχαίνει να είναι κλειστά τα τζάμια και τους λέμε ότι δεν μπορούν να καπνίσουν, ο κόσμος φεύγει. Την ίδια στιγμή ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν το κάπνισμα στην Ελλάδα. Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι στη χώρα μας καπνίζει πάνω από το 30% των ενηλίκων, με περισσότερο από 15.000 ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε χρόνο από νόσημα που σχετίζεται με το κάπνισμα, ενώ ξοδεύονται 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος για τσιγάρα. Όσον αφορά στο παθητικό κάπνισμα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 600.000 άνθρωποι ετησίως πεθαίνουν εξαιτίας του, εκ των οποίων 165.000 είναι παιδιά που χάνουν τη ζωή τους πριν την ηλικία των 5 ετών από νοσήματα όπως πνευμονία, άσθμα ή σύνδρομο ευνίδιου θανάτου. Το τσιγάρο κάνει κακό σε όλους τους ανθρώπους. Κάνει βλάβες στο γενετικό μας υλικό. Ο οργανισμός έχει μηχανισμούς που επιδιορθώνουν τις βλάβες. Εγώ όμως μπορεί να έχω ασθενικούς. Μηχανισμούς επιδιόρθωσης. Αν καπνίζω λοιπόν ή αν εκτίθεμαι στο παθητικό κάπνισμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπορώ να επιδιορθώνω τις βλάβες και θα εμφανίσω κάποια νόσο. Ο νέος νόμος πρόκειται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά και οι παραβάτες θα τιμωρούνται με υψηλά πρόστιμα και κυρώσεις.